Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απαγορευμένος Λαβύρινθος, ο 20ος κατά σειρά αυτή την Παρασκευή. Κρίσιμα τα 24 ώρα για άλλη μια φορά. Στο ίδιο έργο θεατές εν ώψη των ψηφοφοριών στην Βουλή, αλλά και των όσων διαμορφώνονται έξω από την Βουλή. Αυτά που προσπαθεί ο δημοσιογραφικός φακός να καταγράψει, να αναλύσει, να κάνει μια πρώτη, μια δεύτερη, μια απότατη ανάγνωση και να δει σε ποιο βαθμό διαμορφώνουν το γίγνεσθε. Αυτή την δημοσιογραφική γραφή και αυτή την σύζευξη εικόνας και λόγου θα αναζητήσουμε σήμερα, έχοντας την χαρά να φιλοξενήσουμε έστω και μέσω Skype, με απόσταση δηλαδή, παρόλο που θα τον θέλαμε πολύ εδώ στο στούντιο, τον δημοσιογράφο, συγγραφέα και τι άλλο, αρθρογράφο, τον πολύ γνωστό μας από το ρεπορτάζ «Χωρίς σύνορα», το Στέλιο τον Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, αγαπητέ Στέλιο, καλησπέρα. Σε βρίσκουμε στην πορεία ενός κινηματογραφικού ανένδοτου που έχει ξεκινήσει, πάει στο Κιλκής, πάει στο... τώρα είσαι στην Καστοριά, θα πας Αλεξανδρούπολη. Έχεις οργώσει όλη την Ελλάδα και ο λόγος και η αιτία είναι μια νονά. Ποια είναι αυτή η νονά που ταλαιπωρεί το Στέλιο Κούλογλου? Λοιπόν, η νονά είναι η τελευταία μου ταινία και αφορά τη ζωή της Άγγελα Μέρκελ και πώς τα παιδικά της χρόνια και γενικά η διαμόρφωση προσωπικότητάς της μέσα από την Ανατολική Γερμανία έχει επηρεάσει, έχει καθορίσει την πολιτική της και γιατί εφαρμόζει αυτή την πολιτική απέναντι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ η περιοδία είναι διπλή. Από τη μία μεριά παρουσιάζω την Ανάτη και την ταινία και από την άλλη μεριά παρουσιάζω την προηγούμενη ταινία που είχε τίτλο «Νεοναζί, το κάθομα της μνήμης» και αφορά τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, τη γερμανική κατοχή, τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε και τι δεν έχουμε μάθει από τη γερμανική κατοχή και από την ιστορία της χώρας γενικά. Σημαντικό και λίγο ανεπίκαιρο με βάση και τα δεδομένα, αλλά εμείς θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην νονά, η οποία νονά είναι ουσιαστικά η κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Γερτρούδης Χέλλερ. Γιατί νονά η Μέρκελ? Πολύ σωστά, είναι η μεταφορά της Γερτρούδης Χέλλερ, διότι η Μέρκελ εφαρμόζει μαφιόζικες μεθόδους για να υλοποιήσει την πολιτική της. Ο νόμος της ομερτά, σιωπή, προδοσίες, πολιτικές δολοφονίες, αν θέλετε. Επειδή η πρεμιέρα της ταινίας έγινε εδώ στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, ή 18 ή 20 Μαρτίου και ήμουν εκεί, την είδα. Λοιπόν, θα κουβεντιάσουμε, είναι λίγα ενδιαφέρουσα. Δεν το λέω γιατί ο Στέλιος ο Κούλογλου δεν έχει ανάγκη να του επιδαψιλεύσουν τιμές. Έχει και η πορεία του, η δημοσιογραφική και τα πολλά και σημαντικά ντοκιμαντέρ που έχει παρουσιάσει, ειδικά το ρεπορτάζ «Χωρίς σύνορα» και η θεματική βραδιά στην Έτενα κλπ, που έχουν βραβευτεί 4 φορές ως η καλύτερη ενημερωτική εκπομπή, λέω για το ρεπορτάζ «Χωρίς σύνορα», που έχουμε και προσωπική άποψη ως τηλεθεατές. Έρχεται πραγματικά αυτή η ταινία να πιάσει ένα πρόσωπο και γύρω από αυτό να πλέξει όλο το δράμα που ζουν οι λαοί του Ευρωπαϊκού Νότου. Ναι, διότι δεν είμαστε μόνοι στην τραγωδία, υπάρχουν και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και ένα από τα παραδείγματα που χρησιμοποιώ είναι πέρα από την Πορτογαλία και την Ισπανία και το παράδειγμα της Ιταλίας. Ακριβώς. Η Ιταλία, όπως είδες, παρουσιάζω μια οργάνωση που δεν έχει προηγούμενο σε όλο τον κόσμο, ονομάζεται Λευκές Χείρες και είναι η οργάνωση των γυναικών οι οποίες έχουν χάσει τον άντρα τους που αυτοκτόνησε για οικονομικούς λόγους. Είναι τόσες πολλές αυτές τις περιπτώσεις στην Ιταλία, ώστε οι χείρες δημιούργησαν μια οργάνωση που λέγεται Λευκές Χείρες. Και λέγονται λευκές γιατί θεωρούν ότι
έχασαν άδικα το σύζυγό τους εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθείται, της πολιτικής λιτότητας και της πολιτικής που εφαρμόζει η Ιταλική κυβέρνηση. Πάμε από το τέλος προς την αρχή. Αυτό που είδα προς το τέλος, μια που ανέβρε στην Ιταλία, η εκπληκτική εκείνη εικόνα του απαλωτριωμένου σπιτιού που το έχει πάρει της έπαυλης, που το έχει αγοράσει ο Γερμανός, που δείχνει και λέει τι ωραία η Ιταλία, και η απάντηση είναι τι ωραία θα ήταν να μην είχε Ιταλούς. Ναι, παρουσιάζω μια κινηματογραφική ταινία του 1988, ένα χρόνο δηλαδή πριν την πτώση του τείχους, η οποία σατιρίζει τα γερμανικά στερεότυπα απέναντι στις χώρες του Νότου και ιδίως και απέναντι και στην Ιταλία, όπου μια οικογένεια Γερμανών πηγαίνει για διακοπές στην Ιταλία. Και εκεί τα βρίσκει τα χάρια πάρα πολύ, και λέει ότι εμείς τους φτιάχνουμε δρόμους, αφήνεται μπέλτες κτλ. Σωστά. Και κάποια στιγμή λέει ότι πηγαίνουν στην έπαυλη που έχουν νοικιάσει. Αχα. Και ο άντρας ο Γερμανός λέει στη σύζυγό του, ωραία χώρα Ιταλία, να μην είχε και Ιταλούς. Θα ήταν ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι. Και αυτό δένει με την αποκάλυψη που την έκανε σε σένα, Στέλιο Κούρλογλου, και είναι εκπληκτικό. Στην πόλη όπου έχει την έδρα του και λειτουργεί το Ινστιτούτο του CDU, του κόμματος της κυρίας Μέρκελ, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου, Think Tank τέλος πάντων, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, σου λέει πολύ σοβαρά, δεν έχετε να πληρώσετε, πουλήστε τα νησιά. Και όταν έχετε να τα αγοράσετε, σας τα ξαναδίνουμε πίσω. Και το λέγε πάρα πολύ σοβαρά, δεν έκανε πλάκα, δεν έκανε joke. Όχι, δεν έκανε πλάκα. Αυτός είναι ένα επικεφαλής ενός οικονομικού Ινστιτούτου, το οποίο βρίσκεται στο Χάλ, μια πολύ κοντά στην Λειψία, στην Ανατολική Γερμανία, στα παλιά λιμέρια τη Μέρκελ, και το οποίο το Ινστιτούτο συμβουλεύει την Γερμανική κυβέρνηση. Και αυτό για το πρόβλημα τη περιφέρεια τη Ελλάδα συνιστά να βάλουμε υποθήκη τα νησιά, α πούμε, και βέβαια όταν βρούμε χρήματα θα ξεϋποθηκεύουμε. Λέει έτσι κι αλλιώς τα νησιά είναι χαμένα από τη στιγμή που με το σημερινό χρέος δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα, δεν μπορείτε να δανειστείτε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το χρέος συνεχώς αυξάνεται, η αναξιοπιστία της χώρας επίσης. Άρα, τι απομένει, να τα βάλει υποθήκη. Στέλιο, έχεις κανονίσει αυτή την ταινία να την παρουσιάσεις στη Γερμανία. Το ρωτώ γιατί αποκαλύπτεις και αποκαλύπτει εις εκ των 4-5 κεντρικών προσώπων, δημοσιογράφων, ηθοποιών κλπ., ότι η γερμανική κοινή γνώμη δεν έχει ιδέα για το τι γίνεται στο Νότο. Αυτό ακριβώς είναι η πολιτική της Μέρκελ, η πολιτική της σιωπής, η πολιτική της παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Στην Ανατολική Γερμανία, όπου η Μέρκελ μεγάλωσε και διαμόρφωσε την προσωπικότητά της, το καθεστώς περιπλέκονταν στους ανθρώπους σαν να ήταν μικρά παιδιά. Δεν είχαν καθόλου ενημέρωση, η ενημέρωση ελεγχόταν απολύτως και τους έδινε ελαφρύες δόσεις ψυχαγωγίας, του συμπεριφερόταν σαν να μην είναι ενήμεροι πολίτες οι οποίοι πρέπει να ξέρουν. Η αποκάλυψη που έχω είναι ότι πράγματι, όπως λέει και ένας δημοσιογράφος, από τους λίγους που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα πράγματα και να πούν στους Γερμανούς, είναι ότι οι Γερμανοί δεν έχουν ιδέα για την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι πολύ κάκιστα πληροφορημένοι. Οι Γερμανοί πιστεύουν δηλαδή ότι όλη αυτή η ιστορία γίνεται επειδή οι ίδιοι στερούνται. Υφίστανται πολιτικές λιτότητες, γιατί και οι Γερμανοί υφίστανται πολιτικές λιτότητες, επειδή πρέπει να δίνουν χρήματα στις χώρες του Νότου, στους τεμπέλτες που δεν έχουν φροντίσει τα δημοσιονομικά τους κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα όλη αυτή η πολιτική έγινε, πάνω απ' όλα, ανεξάρτητα από τα δικά μας προβλήματα, αυτή η πολιτική έγινε πρώτα απ' όλα για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες, οι οποίες έχουν βρεθεί εκτεθειμένες με την παγκόσμια οικονομική κρίση. Αυτό αποκρύπτεται. Αποκρύπτεται επίσης το γεγονός, όπως αποκαλύπτει το ντοκιμαντέρ, ότι τα χρήματα που δίνουν από τη Γερμανία σε διάφορες χώρες, πολλές φορές την ίδια μέρα ξαναγυρνάνε πίσω στη Γερμανία. Αλλά δεν πάνε στους Γερμανούς φορολογούμενους που τα δίνουν, αλλά πάνε στους πλούσιους Γερμανούς επενδυτές, οι οποίοι είχαν επενδύσει λάθος σε ελληνικά ομόλογα, σε ιρλανδικά ομόλογα, σε ισπανικές τράπεζες κλπ. Οι οποίοι είναι επιτεθειμένοι
Και επειδή η Μέρκελ ακριβώς εκφράζει τα συμφέροντα των λίγων, εκφράζει τα συμφέροντα της ολιγαρχίας της Γερμανίας, τα παίρνει τους Γερμανούς προλογούμενους και μέσω της Ελλάδας θα ξαναγυρνάει στους Γερμανούς ολιγάρχες. Μάλιστα. Και αυτό το αναφέρεις ειδικά για την περίπτωση της Ιρλανδίας, όπου εκεί η περίπτωση ήταν ξεκάθαρα και το πρόβλημα δεν ήταν το δημόσιο ασθενής, αλλά ήταν οι τράπεζες που ήταν το πρόβλημα. Εκείνο που πρόσεξα όμως, Τέλειο, είναι το εξής. Πιάνει το νήμα από την αρχή. Καταρχήν, η ταινία είναι εκπληκτικά δομημένη και υπάρχουν αρκετά, δηλαδή είναι ο δημοσιογραφικός λόγος, ο κινηματογραφικός λόγος, ο θεατρικός λόγος, τα οποία είναι σαν αυτή την συνταγή, έχεις τα υλικά σου, τα έχεις ταξινομήσει και μετά αρχίζεις ψιλοβελονιά, προφανώς το μοντάζ, να τα δένεις σε μια γευστικότατη σύνθεση και ισορροπία, όπου ο πολιτικός λόγος έρχεται και επιβεβαιώνεται από το κινηματογραφικό, το αρχείο. Και μετά έρχεται η θεατρική παράσταση, που μιλάει η σύζυγος του ανθρώπου που έχει αυτοκτονήσει και που είχε καθαριστήριο. Από την Αθήνα η θεατρική παράσταση. Και μετά έρχεται το ρεπορτάζ από τους ανθρώπους, τους άστεγους και τους άπορους στο κέντρο της Αθήνας. Και λοιπά και λοιπά. Και όλα αυτά μπλέκουν σε μια ιδανική ισορροπία που δεν σ' αφήνει ούτε λεπτό να κουνήσεις ρούπι. Είναι αυτό που σου είπαν και μετά, γιατί κάθισα και το διάλογο, άκουσα το διάλογο που είχες με τον κόσμο και που αυτό γίνεται σε κάθε προβολή νομίζω, που είπαν ότι είναι αφυπνιστικό, πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ναι, προσπάθησα να, επειδή συνήθως δουλεύω με ένα διαφορετικό υλικό και προσπαθώ με δύσκολα σχετικά πράγματα, όπως είναι η οικονομική κρίση, η γερμανική πολιτική κτλ. Όλα αυτά να τα παρουσιάσουμε με έναν τρόπο το οποίο να είναι σύγχρονος εύληπτος και να είναι και ψυχαγωγία. Γιατί ο κινηματογράφος είναι και ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο ενημέρωση. Ακριβώς έχω προσπαθήσει να συνθέσω διαφορετικά στοιχεία σε μια ενιαία διοίκηση και γι' αυτό χρησιμοποιώ, φτιάξαμε δηλαδή μαζί με την ομάδα μου, αποκτήσουμε τα σκίτσα, τη γερμανική μηχανία όπλων. Έχουμε κάνει κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικές παραστάσεις. Είναι η σύνδεση του τραγικού με το κωμικό, όπου έχουμε τον Γερμανό κωμικό, ο οποίος ντυμένος ως Μέρκελ με το χαρακτηριστικό τσουλούφι, που εκεί σπάει, δηλαδή εκεί που είσαι έτοιμος ενδεχομένως να βάλεις τα κλάματα ή να φωνάξεις, να κραυγάσεις από οργή και αγανάκτηση, έρχεται το κωμικό στοιχείο και ενδεχομένως και σε προβληματίζει με έναν διαφορετικό τρόπο. Ναι, δεν είναι καλά. Προσπαθώ να βάλω μέσα στην τραγωδία που παρουσιάζω και μέσα στα κλάματα είτε της ηθοποιού στο θέατρο που χρησιμοποιώ, είτε της Νόμι Κλάιν, γιατί η Νόμι Κλάιν είναι μια στιγμή που μιλάει βουλκώνει. Για τις παιδικές τροφές. Για τις παιδικές τροφές, γιατί την έχω να διαψεύει καλυπορηματικά η Μέρκελ, γιατί η Μέρκελ λέει σε κάποια στιγμή ότι στην Ελλάδα δεν έχουν επιβληθεί πολιτικές λιτότητες. Στην Ελλάδα σε αυτό. Στην Ελλάδα γίνονται μεταρρυθμίσεις, μεγάλες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη το γάλα είναι και επίκαιρο τώρα. Πουλιέται στα σούπερ μάρκετ. Το παιδικό γάλα πουλιέται στα σούπερ μάρκετ. Και οι παιδικές τροφές δηλαδή. Ναι. Και εκεί έχω την Naomi Klein, η οποία διηγείται ότι ήταν στην Ελλάδα. Και βουρκώνει. Και σε μέρη όπου οι άνθρωποι δεν είχαν να αγοράσουν παιδικές τροφές, παιδικό γάλα για το παιδί τους και βουρκώνει. Έτσι. Εντάξει, όλο αυτό το μ' αρέσει να είναι και δραματικό, γιατί ασφαλώς και η δραματουργία είναι μέρος της των αφηγηματικών τεχνικών, αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να το ελαφρύνω με δόσεις χιούμορ και γι' αυτό χρησιμοποιώ έναν πολύ καλό γερμανό κωμικό, ο οποίος μιμείται καταπληκτικά, νομίζω, την Άγγελα Μέρκελ και ελαφρύνει την Στέλιο. Έχουμε πει αρκετά τόσα ώστε να εξάψουμε, γιατί η ταινία προβάλλεται και στην Αθήνα σε κινηματογράφους και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, ταυτόχρονα σε κινηματογράφους σε μεγάλες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Τους έχουμε εξάψει τόσο πολύ, έτσι ώστε όσοι δεν το έχουν δει θέλουν να πάρουν μια μικρή γεύση. Είναι 2 λεπτά και 12 δεύτερα. Είναι εικόνες
για να καταλάβουν αυτά που λέμε, πώς μια εικόνα χίλιες λέξεις, πώς ακριβώς παντρεύονται, και ερχόμαστε πάλι πίσω σε δύο λεπτά για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Danach bin ich, wie immer donnerstags, in die Sauna gegangen. Wo ist der Junge? Schläf! I was not working for the Staatssicherheit, but I was working with them. Abbiamo i greci! Eccoli qua i greci! Everything in this country right now is about fear. Sie betrachtet Politik wie ein Naturwissenschaftler Experimente betrachtet. Aber sie hat Schwierigkeiten, Nebenfolgen ihrer Politik zu sehen. Ecco perché vedo le bianche. People in Germany know about all this? No, most of the people have no idea at all. Ist eine Massenmörderin. You know the film Le Parrain, you know the mafia film. Ihre Art, die Macht zu sichern, mafiöse Züge hat. Jetzt auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen. Ja, für die Akropolis ist auch in Deutschland. Αυτή είναι λοιπόν η Ρώνα. Δεν έχετε δει τίποτα. Δηλαδή, όχι μια πολύ μικρή γεύση, μια μυρωδιά έχετε πάρει. Γιατί πραγματικά τα στοιχεία είναι καταρρυπάς. Αυτό που ήθελα να σου πω, Στέλιο, στην αρχή ήταν το εξής. Δηλαδή, αν χωρίσουμε σε δύο κομμάτια τη ζωή στην Ανατολική Γερμανία και τη ζωή μετά στην ενιαία Γερμανία, λέω Χέλμουτ Κόλ, λέω ανατροπής και το γκρέμισμα του τείχους κλπ, είναι ότι είναι ένα γνήσιο τέκνο, ζόμπι κυριολεκτικά, που γεννιέται από τον κακό κομμουνισμό της Ανατολικής Γερμανίας, όπου όλοι κουνιούνται όλοι μαζί, το ολοκληρωτισμός. Απ' τη μια, γνήσιο θρέμα του παντρέματος του κακού κομμουνισμού Ανατολικής Γερμανίας, τύπου Ανατολικής Γερμανίας απ' τη μια, και του νέου φιλελευθερισμού, χωρίς ηθικές, χωρίς αρχές, χωρίς ίχνος που αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο έριξε τον ευεργέτη της, τον Χέλμουτ Κόλ. Αυτόν δηλαδή που την ανέσυρε μια άσημη φυσικό και την έβαλε στην κομματική ιεραρχία γιατί ήθελε να βάλει γυναίκες στα πόστα. Λοιπόν, αυτή είναι αυτή η οποία τον καταγγέλει, στέλνει επιστολή και του λέει έχεις ύποπτες οικονομικές συναλλαγές κλπ. Λοιπόν, και τον παίρνει μπάλα κάτω. Δεν ξέρω εάν αυτό ανταποκρίνεται στη δομή της ταινίας. Ναι, είναι η προδοσία, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της μαφίας. Traitor. Προδοσία και δολοφονίες, πολιτικές εννοείται. Mm-hmm. Ανέφερε προηγουμένως τους εκβιασμούς, δηλαδή πώς εκβιάστηκε, το οποίο αποκαλύπτω στο ντοκιμαντέρ, πώς εκβιάστηκε η Ιρλανδική κυβέρνηση να μπει στο μνημόνιο, να πάρει το δάνειο και να μπει στο μνημόνιο. Έτσι. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι προδοσίες και υπάρχουν και οι πολιτικές δολοφονίες. Η Μέρκελ ασκεί την πολιτική χωρίς κανένα ηθικό φραγμό. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, η εξουσία είναι το πάνω. Γι' αυτό ακριβώς και στην. Τον παρουσιάζω τον Ούλριχ Μπεκ, έναν διάσημο, τον πιο διάσημο γερμανό κοινωνιολόγο, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την Μέρκελ. Τον έχει καλέσει δηλαδή να πάρει μέρος σε διάφορες συσκέψεις και σε διάφορα project, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, το οποίο μεταφραστεί στα ελληνικά και λέγεται «Από τον Μακιαβέλη στη Μερκιαβέλη». Και σε αυτό το βιβλίο εξηγεί πώς ακριβώς η Μέρκελ ακολουθεί πολιτικές μαφίες και Μακιαβέλη
Δηλαδή, δεν ορωδεί προοδενός, αν πρόκειται για την, να διατηρήσει την εξουσία της. Και βέβαια η Χέλλερ, η Γερτρούδη Χέλλερ, η μουσιογράφος η οποία έχει γράψει το βιβλίο «Είναι να», πάνω στο οποίο, το οποίο εμπνεύστηκε και τον τίτλο, mm-hmm. και η οποία λέει, λέει, κάνει μια άλλη αποκάλυψη, λέει ότι στο γραφείο της η Μέρκελ έχει, την, έχει, έχει μια φωτογραφία της Εκατερίνης της Μεγάλης. Ακριβώς, ακριβώς. Η Εκατερίνη Μεγάλη, λέει η ίδια, ήταν μια μαζική δολοφόνος, αλλά είχε καταφέρει να γίνει η πιο ισχυρή γυναίκα της εποχής, χωρίς να χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα. Το ίδιο λέει ότι κάνει και η Μέρκελ τώρα. Από την, καταρχήν πρέπει να πω ότι το Στέλιο τον Κούλογλου τον γοητεύουν οι δολοφονίες. Έχει γράψει και το 2008 τον οικονομικό δολοφόνο, έτσι. Γιατί η διεθνής πολιτική είναι στιγνή, αμήλικτη, κοινική. Έχουμε να κάνουμε με killers, έτσι. Αυτό που λέει ότι επισκέπτε τον πρωθυπουργό στο γραφείο του και του λέει έχω ένα πιστόλι μες το οποίο υπάρχει μόνο μία σφαίρα και αυτή αφορά εσένα, έτσι. Έχω σκηνοθετήσει, είχα σκηνοθετήσει πράγματι την αξιωματόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου, απολογία ενός οικονομικού δολοφόνου, ήταν στα ελληνικά, mm-hmm. Στα αγγλικά και αξιωματόγηση στα ελληνικά, η οποία είναι, μιλούσε πράγματι για τους οικονομικούς δολοφόνους και πώς πηγαίνανε σε διάφορες χώρες και τις στόχο να τις υπερχρεώσουν για να τις βάλουν στο χέρι. Και στην ουσία το Ινωνά, το ντοκιμαντέρ που αναφέρεσαι, που, για το οποίο μιλάμε σήμερα, είναι το τελευταίο μέρος μιας τριλογίας που είναι η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου, είναι η Ολιγαρχία, mm-hmm. το παρουσιάσει πριν από 2 χρόνια, πάλι στη Θεσσαλονίκη, και η οποία έχει κάνει και αυτό μια πολύ καλή καριέρα στους κινηματογράφους, αλλά και στον κόσμο, και παρουσιάζει την αίτια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και το πώς αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 2010. Και το τρίτο μέρος είναι η Ρονά που παρουσιάζει τη γερμανική αθέατη πλευρά και το πώς η Μέρκελ με την πολιτική που ακολουθεί καταστρέφει τις χώρες του Νότου, την Ελλάδα, αλλά και ναι. την Ευρώπη ολόκληρη. Αυτό που έχει μείνει ενδεχομένως σε μένα αναπάντητο είναι ότι γνωρίζουμε την προτεσταντική ηθική, το ora et labora, το pray and work. Η ζωή του Γερμανού είναι προσευχή και εργασία, είναι πάνω απ' όλα. Εργασία είναι, έχει θεοποιηθεί, είναι το άπαν. Λοιπόν, χωρίς την εργασία είναι ένα τίποτα, είναι ένα μηδέν. Αυτή είναι αυτό που λέμε προτεσταντική ηθική. Τι είναι αυτό που γοητεύει τους Γερμανούς στην Μέρκελ και την ενισχύουν και την στηρίζουν και την ψηφίζουν. Στέλνει, τι έχεις καταλάβει από... Παρακαλώ. Καλή ερώτηση. Έχω μια σκηνή όπου... Έχω μια σκηνή από μια εκπομπή τηλεοπτική στη Γερμανία, mm-hmm. που πάνε, είναι χιουμοριστική εκπομπή, και πάνε μαζί με έναν κάποιον ηθοποιό που έχουν ντύσει τσολιά και πάνε στους Γερμανούς και τους ρωτάνε τι θα κάνουμε στην Ελλάδα. Και μια κυρία, τον έχω τον τσολιά μαζί και λένε, στην ουσία λένε αυτοί ότι να υιοθετήσει τα Έλληνα, δεν μπορούν να βγάλουν πέρα και αυτή λέει δεν με ενδιαφέρει το θέμα, λέει μια νοικοκύρα και της λέει μα αφού δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους. Πάνε στις παραλίες, λέει να τα καταφέρουν μόνοι τους, λέει αυτή, απαντάει, όπως εμείς. Θα καταφέραμε εμείς. Η Μέρκελ τι έχει κάνει, έχει κολακεύσει την μεσαία τάξη της Γερμανίας και τους εργαζόμενους της Γερμανίας, οι οποίοι και αυτοί υφίστανται πολύ σκληρές πολιτικές δυνατότητες και μάλιστα για πάρα πολλά για χρόνια πριν, πριν από εμάς. Και τι λέει τώρα ο Γερμανός, λέει ότι εμείς τα έχουμε καταφέρει. Και όλοι εξαρτώνται από εμάς. Είμαστε η χώρα που κυριαρχεί στην Ευρώπη και αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε καταφέρει και χρησιμοποιεί το παράδειγμα της Ελλάδας και των άλλων χώρων, λέγοντας να κοιτάξτε, η εναλλακτική λύση που έχετε μπροστά σας είναι η Ελλάδα. Ενώ εμείς, τουλάχιστον δεν είμαστε, και δεν είναι σίγουρα σε αυτά τα χάλια, και αντίθετα είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς και έχω μια σκηνή από αυτή, έχω σκηνές από την ταινία που λέει «Ομιλείται γερμανικά», αλλά επίσης τον επικεφαλή της, μια σκηνή που θέλουν να κρύψουν οι Γερμανοί, είναι δύσκολο να την βρεις, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής
ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών. Έτσι. Ο οποίος στο συνέδριο λέει αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη μιλάει γερμανικά. Δηλαδή παραδέχεται στην ουσία ότι έχουν κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτό το δίλημα Ευρωπαϊκή Γερμανία ή Γερμανική Ευρώπη, αυτός είναι ο ορισμός της Γερμανικής Ευρώπης που είναι ο στόχος. Και αυτός πλέον του δίνει, κάνει και την επιβεβαίωση πλέον. Να, τώρα το Uber alles, ότι το δόγμα, το γερμανικό δόγμα πλέον κυριαρχεί παντού, όχι με πολεμικό, αλλά με οικονομικά μέσα και με οικονομικά δεδομένα. Τώρα, η ταινία επίσης αποκρυπτογραφεί, ξεφλουδίζει και φτάνει στον πυρήνα όταν ξεκινάει, Στέλιο, από το εξής σημείο. 2008, πρόβλημα με τα στιγαστικά δάνεια στην Αμερική. Και όπου λέει καταραίουν οι αμερικανικές τράπεζες, στις οποίες όμως έχουν επενδύσει τράπεζες όπως μεγάλα κεφάλαια η Deutsche Bank. Δηλαδή πώς πλέον η Deutsche Bank έρχεται και μεταφέρει το πρόβλημα που έχει η ίδια στην αμερικανική οικονομία, το εισάγει και το εξάγει μετά στον Ευρωπαϊκό Νότο. Για να βρει τα ίσα, για να βρει τρόπους να τα ισοσκελίσει. Ναι. Αυτό που υποστηρίζω τη διοίκησή μου, εγώ, είναι ακριβώς ότι το πρόβλημα που εμφανίστηκε με την οικονομική κρίση δεν ήταν όπως έχει παρουσιαστεί από την επίσημη αφήγηση και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα είχε παραβιάσει τη δημοσιονομική πειθαρχία. Πράγματι η Ελλάδα τα είχε κάνει πάνω, αλλά αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση ούτε με την κρίση και καθόλου με την κρίση και ούτε με τις πολιτικές που ακολουθούνται. Το 2008 η κρίση ξέσπασε στην Γερμανία και τότε αυτό που στην πραγματικότητα στις ΗΠΑ, θέλω να πω, και εκεί ήταν, λέω ότι, ας πούμε, ένας οικονομολόγος λέει ότι ήταν εκτεθειμένες στις ΗΠΑ οι γερμανικές τράπεζες. Έπρεπε η Μέρκελ λοιπόν να πάρει μέτρα εναντίον των γερμανικών τραπεζών. Αλλά τέτοια μέτρα θα στήχιζαν στους Γερμανούς φορολογούμενους. Ακριβώς. Έκανε λοιπόν αυτό, δεν έπρεπε να πει την αλήθεια κτλ. Βρήκε έναν εύκολο αποδιοκοπείο τράγο, αξιοποιώντας τις τραγικές κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης εκείνης της εποχής. Δηλαδή του Παπανδρέου, ο οποίος βγήκε και διαλάλησε σε όλο τον κόσμο ότι οι Έλληνες είναι. Ότι το έλλειμμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι Έλληνες είναι διεφθαρμένοι κτλ. Χρησιμοποίησε λοιπόν αυτές τις δηλώσεις για να χρησιμοποιήσει και έφτιαξε την Ελλάδα, την έκανε από διοπομπέο τράγο, η οποία ότι είναι υπεύθυνη για όλα τα δεινά τα οποία συμβαίνουν. Στέλιο, εδώ είναι κρίσιμο το ερώτημα. Η δική σου άποψη 4 χρόνια μετά, ο Παπανδρέου, γιατί η Παπανδρέου, και εγώ στο μυαλό μου τον Ανδρέα, ένα από τα θετικά αρνητικά, ένα από τα θετικά του ήταν ότι είχε απόλυτη γνώση των διεθνών συσχετισμών. Δηλαδή κάθε του κίνηση θα εγγραφόταν σε ένα δεδομένο διεθνή περίγυρο. Και τι αποτέλεσμα θα είχε αυτό το προσόν. Ο Γεώργιος Παπανδρέου δεν ήξερε εκείνη τη στιγμή ότι ουσιαστικά έκανε, άνοιγε τα χαρτιά του, ότι έκανε καμάντζο, δηλαδή να το πούμε με χαρτοπεκτικούς όρους, στην κυρία Μέρκελ. Ήταν βούτυρο στο ψωμί της. Δεν είχε καταλάβει τίποτα. Δεν είχε καταλάβει τίποτα. Δεν είχε καταλάβει τίποτα. Δηλαδή είχε εκλεγεί με την υπόσχεση ότι θα κάνει παροχές, ότι λεφτά υπάρχουν, και για να ήξερε ότι η οικονομία ήταν σε δύσκολη θέση. Το ήξερε δηλαδή αυτό πολύ καλά ο Παπανδρέου και πριν τις εκλογές. Να δικαιολογήσει τα μέτρα λιτότητας. Και γι' αυτό προσπάθησε συνηθισμένο κόλπο και ο Καραμαλής το είχε κάνει το 2004 έτσι, με την κρίσιμη απογραφή που και αυτή έκανε πάρα πολύ κακό. Να κάνει αντίστοιχο, δηλαδή το 2009, να φορτώσει όλα τα βάρη στην προηγούμενη κυβέρνηση και διωγγώνοντας το έλλειμμα, έτσι ώστε να πει: έχουμε πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα, πάρτε τώρα λιτότητα.
χωρίς να πάρει υπόψη καθόλου τους διεθνείς παράγοντες που είχαν διαμορφωθεί, ότι η κρίση ερχόταν, είχε περάσει πλέον τον Ατλαντικό και ερχόταν στην Ευρώπη. Και επίσης διαλάλησε σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα είναι διεφερμένη. Αυτό το, αν το κάνεις, έκλεισε με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να δανείζεται η Ελλάδα, που μέχρι τότε μπορούσε να δανείζεται, από τις τράπεζες. Έτσι κι αλλιώς τα παγκόσμια ρευστό μειωνόταν λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης και ξαφνικά σταμάτησε τελείως η κάνουλα των δανείων. Και έτσι μπήκαμε στην κρίση. Και από εκεί και γίνονται και άλλα τραγικά λάθη, τα οποία έχω περισσότερο αναλύσει στο προηγούμενο ντοκιμαντέρ, την κοινολιγαρχία δηλαδή. Εδώ στέκομαι περισσότερο στην πώς οι αξιοποίησαν αυτά τα λάθη για να κάνουν την Ελλάδα από την Πομπέο Τράγου, στη συνέχεια να φοβήσουν τις άλλες χώρες του Νότου και να επιβάλλουν σε όλες τις χώρες του Νότου την πολιτική που είχαν επιβάλει και στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Σε εκείνο το σημείο υπάρχει η παρέμβαση του οικονομολόγου, οικονομέτρη του Πάνου του Παναγιώτου, που λέει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι σε εκείνη ακριβώς τη φάση, την πλέον κρίσιμη, πέταξε σωσίβιο στην κυρία Μέρκελ. Που δηλαδή της ήρθε από το Θεό, της ήρθε... Και αυτό είναι το ερώτημα, δηλαδή λες το δίδυμο του χάνει η χώρα. Δηλαδή λες ότι η χώρα είναι καταχρεωμένη και η χώρα είναι διεφθαρμένη. Και δεν το λες μυστικά, δεν λες φτιάχνω ένα σχέδιο, ελάτε να δούμε τι θα γίνει για να σώσουμε τη χώρα. Βγαίνεις και το διαλαλείς, το λες στο CNBC, το λες παντού, το λες τόσο δυνατά. Γιατί όμως, δηλαδή σε αυτό υπάρχει μια εξήγηση. Πότε τη στιγμή που έχουμε ακούσει και από εδώ, από την ΕΡΤΑ και από το Λαβύριθο, από την εκπομπή των Γιάννη τον Βαρουφάκη να λέει ότι εκείνη τη στιγμή, το 10 ήταν η στιγμή που έπρεπε να γίνει και να απαιτηθεί το κούρεμα. Τότε που ήταν εκτεθειμένοι με τα κεφάλαιά τους γερμανικά και γαλλικά σε ελληνικές τράπεζες. Τώρα δεν έχει νόημα, τώρα έχουν καθαρίσει την πουγάδα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία πίσω. Είναι βασικά από ανικανότητα. Είχε επιλογή γιατί ήταν γιος του Ανδρέα και γονός του Γεωργίου. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό το λόγο. Όταν μια χώρα υιοθετεί ένα σύστημα στην πραγματικότητα δυναστιών, είναι, ξέρεις, στις δυναστείες υπάρχουν και καλοί βασιλείς και κακοί. Όπως εμείς φέραμε σε κακό διάδοχο, ο οποίος αυτό σημαίνει, έχει συμβεί η ιστορία των δυναστιών. Δεκάδες φορές. Αυτό έγινε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο κάτι σχέδιο πίσω, αλλά γενικά τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά. Είναι τόσο απλό. Αλλά είναι και τόσο τραγικό. Και θα το σέρνει τώρα η χώρα για πόσα χρόνια ακόμη, με τη μία ή με την άλλη εκδοχή, θα σε ρωτήσω λίγο πιο κάτω. Με τον Μπέπε Γκρίλιο συναντήθηκες. Υπάρχει και αναφορά, υπάρχει και πλάνο από ομιλία του και λέει Γκρέτσι, οι Έλληνες κλπ. Δείχνει εμένα, γιατί ήμουν κάτω από την εξέδρα. Κάτω από την εξέδρα. Ναι. Και είχαμε κάνει την ίδια μέρα, έκανε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Μιλάνο. Και την ίδια μέρα είχαμε κάνει το πρωί μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, στην οποία ο ίδιος ήταν πάρα πολύ φιλικός με την Ελλάδα και μάλιστα είπε και εκεί ότι έπρεπε να συμπαρασταθούμε και ο κόσμος συμπαραστάθηκε. Ήταν 50-100 χιλιάδες κόσμος, ήταν πάρα πολύ κόσμος, δεν μπορώ να πω πόσο. Αλλά ήταν η πολύ μεγάλη παιδεία του Μιλάνου φύσικα. Με την ασχολία έρχομαι εγώ στην Κερκίδα μαζί με τον Καρναμάν για να κερδίσουμε. Τι σου έκανε εντύπωση στον Μπέμπε Γκρίλιο? Στον Μπέμπε Γκρίλιο μου έκανε εντύπωση ότι έχει οργανώσει ένα κίνημα το οποίο είναι... Αντισυστημικό? Είναι αντισυστημικό, είναι και ευρωσκεπτικιστικό, αλλά δεν είναι καθόλου δημοκρατικό ή φασιστοειδές, δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά ο ίδιος λέει ότι το ευρώ με τις πολιτικές που εφαρμόζει η Γερμανία δεν στέκει. Και πράγματι δεν στέκει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, αυτό που λέω είναι ότι με την πολιτική που ακολουθεί η Μέρκελ, και αυτό είναι και το συμπέρασμα της Λονάς, είναι ότι με την πολιτική που ακολουθεί η Μέρκελ σε λίγο καιρό θα καταρρεύσει η Ευρωζώνη. Διότι δεν μπορεί η Fiat να δανείζεται με 6% και η Volkswagen
να δανείζεται με 0% ή 1%. Ναι. Δεν μπορεί η Ιταλία να δανείζεται, που είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Τώρα εντάξει εμείς. Με αρνητικό επιτόκιο, όχι με. Ναι, αρνητικό επιτόκιο. Δηλαδή η Γερμανία δανείζεται και στο τέλος μετά από 8 χρόνια δίνει λιγότερα από όσο δανείζεται. Από όσο δανείστηκε. Αυτό όταν. Μπορεί καλά κατακάνει, αλλά όχι σε ένα ενιαίο νόμισμα. Αθέμητο ανταγωνισμό είναι, δεν είναι. Όχι αξιοποιώντα το κοινό νόμισμα, το οποίο είναι για τη Γερμανία, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, για τη Γερμανία είναι υποτιμημένο νόμισμα και για εμάς είναι υπερτιμημένο. Υπερτιμημένο. Αν τα αποξέρουμε σε ένα υπερτιμημένο ευρώ, ενώ αντίθετα η Γερμανία χρησιμοποιεί το ευρώ για να κάνει εξαγωγές κτλ. Ή η Γερμανία θα αποδεχτεί μια άλλη πολιτική, θα αποδεχτεί σε μια. Ένωση από την οποία υποφελείται και άρα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις ή από την άλλη τη μεριά θα πρέπει να η Ευρωζώνη να διαλυθεί, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω εγώ από την ΟΝΑΕ και καταλήγω εκεί. Και βέβαια η Μέρκελ είναι δύσκολο να κάνει αυτό, να αποδεχτεί αλήθεια, γιατί οι Γερμανοί δώσουν προς το παρόν πάρα πολλά χρήματα, ήδη χρησιμοποιεί την οικονομική ολιγαρχία. Και από την άλλη μεριά, ο στόχος της Μέρκελ είναι ο στόχος της διατήρησης της εξουσίας της με κάθε τρόπο. Και η διατήρηση της εξουσίας περνάει από την απκίνηση των Γερμανών, ναι. από τη διατήρηση μιας πλασματικής ευημερίας σχετικά με τις χώρες του Νότου και από το κέρδισμα των εκλογών. Η Μέρκελ θέλει να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές, να παραμείνει στην εξουσία και για τα επόμενα χρόνια και είναι δύσκολο να αλλάξει πολιτική. Πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, εδώ υπάρχει και μια πλημμυρίδα ακροδεξιάς ναζιστικών, φασιστικών μορφωμάτων. Είδαμε τις τελευταίες εκλογές στη Γαλλία το τι γίνεται και έχουμε δει τη διάθεση και την άνεση με την οποία συνομιλούν με τους Νάτσι στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή που όταν τους μιλάς για κομμουνιστικά κόμματα, βγάζουν φλίκτενες και τους θεωρούν εκτός πολιτιακού και συνταγματικού τόξου. Δηλαδή υπάρχει και αυτό. Και το ερώτημα είναι κινήματα από τα κάτω, όπως του Γκρίλο, όπως αντισυστημικά κινήματα, μπορούν να αποτελέσουν το ανάχωμα των κυματοθράφτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτής ακριβώς της απόρριας της οικονομικής γερμανικής παντοκρατορίας. Θα σου πω και αυτό και να τελειώσω, γιατί πρέπει να πάω στην προβολή. Πρέπει να πάω. Ναι, εντάξει. Θα σου πω και αυτό και να τελειώσω και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια και για την φιλοξενία. Ο Γκρίλο προτείνει μια συμμαχία των χωρών του Νότου. Λέω ότι διαφορετικά, εμείς τα γουρουνάκια, λέει τα περίφημα γουρουνάκια, πρέπει να ενωθούμε γιατί δεν έχουμε άλλη λύση. Και πραγματικά πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρει μόνη τη. Αλλά θα πρέπει με δεδομένη τη γερμανική πολιτική να επιδιώξει άλλες πολιτικές που να σταθούν εμπόδιο σε αυτή τη γερμανική πολιτική και στην εγωιστική πολιτική, εξουσιαστική πολιτική και καταστροφική τελικά πολιτική. Μάλιστα. Ιστερόγραφο πριν μου φύγεις. Λοιπόν, γιατί 8 η ώρα είναι η προβολή, είσαι στην Καστοριά να το πούμε. Η επόμενη είναι Αλεξανδρούπολη τη Δευτέρα. Δευτέρα Τρίτη παίζει η ΝΟΝΑ, παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης και επίσης την Τρίτη στο Πανεπιστήμιο που παρουσιάζω νωρίτερα το νεοναζί εξομολόγηση και το νεοναζί το κάθομα της μνήμης. Τρεις σύντομες ερωτήσεις για σύντομες απαντήσεις του δευτερολέπτων. Πρώτον, ο Στέλιος Κούλουγλου έχει αποφασίσει να περάσει, ελέγχει την εξουσία χρόνια τώρα, δεκαετίες. Λοιπόν, και μέσα από το ντοκιμαντέρ και μέσα από τις συζητήσεις κλπ. Έχει αποφασίσει να περάσει την αντίπερα όχθη της πολιτικής, θα το θέσω γενικά, να μην γίνω συγκεκριμένος. Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Ερώτηση δεύτερη. ΕΡΤ. Αναφέρεσαι στην ΕΡΤ και μέσα στην ΟΝΑ. Λες για το σοκ του Μαύρου. Την εξέλιξη 10 μήνες μετά και μέσα από την ελεύθερη ΕΡΤ που αυτή τη στιγμή μέσα και από τον απαγορευμένο Λαβρίδο, τα δελτία ειδήσεων, τις εκπομπές κλπ. Συνεχίζει να είναι όρθια και να αντιστέκεται έστω διαδικτυακά. Η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη κατάρρευση όλων αυτών των κατηγοριών για διεφθαρμένους, τεμπέλτες κτλ. Ποιοι άλλοι εργαζόμενοι 9 μήνες μετά συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται με ανιδιοτέλεια και θάρρος κάνουν τη δουλειά, κάνουν τη δουλειά τους.
Η τρίτη ερώτηση ήταν πολιτική. Έχει να κάνει με αυτό που είπε προχθές στους Γερμανούς βουλευτές ο κύριος Δραγασάκης και αν με αυτά που είπε, ότι το πρόβλημα είναι δικό μας, η κρίση είναι δική μας, δημιουργεί ένα ζήτημα του κατά πόσο θέλουμε να καθησυχάσουμε τους Γερμανούς. Να τους πούμε δηλαδή ότι αν η αυριανή κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, δεν θα φύγουμε από το ευρώ, μην ανησυχείτε, θα είμαστε εντός παιδιάς, θα είμαστε αυτό. Το άκουσες, το πληροφορήθηκες. Δεν ξέρω τι ακριβώς, πρέπει να δω ακριβώς τι είπε τη διατύπωση. Ο Γιάννης Δραγασάκης για να σου απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι φυσικά η πολιτική είναι μια διαπραγμάτευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κρατώντας και όλες τις εκδοχές ανοιχτές σε περίπτωση που η κατάσταση συνεχιστεί έτσι, γιατί ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνεχίσει για πάρα πολύ ακόμα να υφίσταται αυτές τις παχθείς και καταστροφικές πολιτικές. Στέλιος Κούλογλου, νονά, λοιπόν, έχει ήδη, δεν χρειάζεται να βαφτιστεί, είναι η νονά, είναι η Μέρκελ, παίζεται στους κινηματογράφους. Πόση ώρα είναι η ταινία, 110 λεπτά? 105 λεπτά. 105 λεπτά. Περνάει γρήγορα. Περνάει γρήγορα, δεν το καταλαβαίνεις καν. Και μετά ακολουθεί και συζήτηση. Ελπίζουμε να είσαι σε μια προβολή όπου θα είναι παρόν και ο Στέλιος Κούλογλου για να θέσετε περισσότερα και καλύτερα ερωτήματα από αυτά που του έθεσα εγώ σήμερα. Στέλιο Κούλογλου, καλή επιτυχία. Το αισθανόμαστε, γιατί θέλω να το πω αυτό. Όταν κάποιος μας έχει δώσει ένα ποτήρι νερό, αισθανόμαστε ότι είσαι αλληλέγγυος στον αγώνα των ορθίων της ΕΡΤ και για την στήριξή σου και για τον αγώνα σου αυτό σε ευχαριστούμε και μέσα και με αφορμή αυτή μας την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ για αυτό που κάνετε. Λοιπόν, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλό κουράγιο στον αγώνα, στον κοινό αγώνα.